Το απόλυμα, καλημέρα Γιάννη, τι κάνεις? Καλά είμαστε. Σκέτο. Ναι, καλά, αφού δεν έχουμε κολλήσει γρήπη, καλά πάμε. Εύχομαι να μην κολλήσετε. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να προστατευτούμε από αυτό, γιατί η μισή εράπετρα είναι με γρήπη, η άλλη μισή με κορονοϊό. Δείτε, ο τρόπος είναι εύκολος, πώς να μην κολλήσει κάποιος γρήπη. Είναι να εμβολιαστεί, να κάνει το αντιγρυπικό εμβόλιο, αυτό που γίνεται κάθε χρόνο, το επικαιροποιημένο για κάθε χρονιά. Αν και τα ακούσματα για αυτό το εμβόλιο δεν είναι και θετικά, μιλούν για το 60% των περιπτώσεων που μπορεί να έχει δυναμική, έτσι ώστε να αντιμετωπίσει τα όσα συμβαίνουν μαζί με τη γρήπη, αλλά υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα που έχει ανοίξει και η OECD γι' αυτό. Να έχουμε υπόψη μας ότι ένας ο οποίος κάνει το αντιγρυπικό εμβόλιο θα χρειαστεί τουλάχιστον 15 μέρες για να αρχίσει να αποκτά νοσία. Εάν στο ενδιάμεσο, όταν σε αυτό το παράθυρο κολλήσεις, είναι λογικό να μην σε καλύψει το εμβόλιο. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που λέμε, εμβολιαζόμαστε για να προστατευτούμε. Αυτό είναι το μυστικό. Μάλιστα. Τώρα, τι κάνουμε στην περίπτωση που κάποιος ασθενήσει και δεν βρίσκει τα φάρμακά του? Τα οποιαδήποτε φάρμακα τα οποία. Έχουμε, ναι, και τι ελλείψεις υπάρχουν? Οι ελλείψεις είναι πολύ μεγάλες. Πολύ μεγάλες, αυτό που συμβαίνει δεν το έχουμε ξαναζήσει. Mm-hmm. Φανταστείτε ότι μέχρι και από Θεσσαλονίκη πήραν τηλέφωνο να ψάχνουν συγκεκριμένο φάρμακο. Mm-hmm. Δεν το βρίσκανε και έφτασαν μέχρι Κρήτη. Αυτό το φαινόμενο το βλέπουμε καθημερινά, βλέπουμε τον κόσμο ο οποίος ψάχνει να βρει ένα φάρμακο. Το φάρμακο δεν υπάρχει, και δεν υπάρχει γιατί ή δεν υπάρχει καθόλου, έτσι, δεν κυκλοφορεί, έχει σταματήσει να κυκλοφορεί. Είναι έλλειψη δηλωμένη στον ΕΟΦΟ με απόθεμα 0 παντού. Ή μας στέλνουν από τη φαρμακαποθήκη ένα ή δύο κουτιά, τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, με ένα και δύο δεν σώζεται. Είναι ο τυχερός, είναι σαν το jackpot. Παίρνεις μέσα. Ναι, σε λίγο. Και αν το πετύχεις, καλώς, αν δεν το πετύχεις, τίποτα. Ψάχνεις. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Όλες αυτές οι δηλώσεις από το Υπουργείο Υγείας ότι θα εξομαλυνθεί αυτή η κατάσταση στις επόμενες ημέρες, σχεδόν έχουμε φτάσει σε αυτές τις επόμενες ημέρες και βλέπουμε ότι όχι μόνο δεν εξομαλύνεται μια κατάσταση, αλλά συνεχίζει και μάλλον επιδεινούμενη. Πώς μπορούμε να ξέρουμε αν αυτή η κατάσταση θα μπορέσει να ηρεμήσει ή τελικά οδηγούμαστε σε αυτό τη συνέχιση του προβλήματος? Κοιτάξτε, πώς το αντιλαμβάνομαι εγώ. Είπαν ότι θα εξομαλυνθεί. Ήταν κάτι το οποίο το ελπίζαμε και εμείς. Πραγματικά άρχισαν να φαίνονται κάποια φάρμακα, δηλαδή οι αντιβιώσεις και τα σχετικά, τα οποία λοιπόν, γιατί βλέπω ότι κάποιος καλεί, τέλος πάντων προχωράμε. Λοιπόν, δείτε, υπάρχει ένα φάρμακο το οποίο είναι ελλειπτικό. Αρχίζουν να στέλνουν μικρές ποσότητες, όμως η ζήτηση έχει αυξηθεί με αποτέλεσμα αυτή η αύξηση των φαρμάκων που εμφανίζονται από τις αποθήκες, από τις εταιρείες, να μην μπορούν να καλύψουν τη ζήτηση. Γιατί απλούστατα έχει αυξηθεί πάρα πολύ η ζήτηση. Ναι. Βασικά φάρμακα, όπως είναι για τα παιδιά το Depon, το Algofren, το Apotel, δεν υπάρχουν. Χθες το βράδυ έκλεισα το φαρμακείο και δεν είχα ούτε ένα Depon σιρόπι ή Apotel ή Algofren να δώσω. Μάλιστα. Και θα τρελώς έψαχνα σήμερα το πρωί πώς θα μου στείλουν μερικά κομμάτια να μπορέσω να ικανοποιήσω τη ζήτηση. Μια πληροφορία που έχουμε είναι ότι στις φαρμακοποθήκες το στόκ το οποίο υπήρχε από το προηγούμενο διάστημα έχει εξαντληθεί και δεν υπήρξε αυτό το μεσοδιάστημα η αντικατάσταση με αποτέλεσμα να έχουμε φτάσει και ιδιαίτερα σε αυτό το σημείο. Θα έπρεπε να έχουν γίνει διάφορες ενέργειες και από το Υπουργείο και από την κυβέρνηση έτσι ώστε να υπάρχουν αυτά τα αποθέματα στις φαρμακοποθήκες και δεν έγινε. Μα δείτε, δεν νομίζω ότι είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι, ας μιλήσουμε τον Depon, έτσι, το οποίο είναι ένα φάρμακο το οποίο το διακινεί η Διάν, μια μεγάλη φαρμακοβιομηχανία της Ελλάδος, ίσως τη μεγαλύτερη. Λοιπόν, δεν τους έχουν στείλει απ' έξω, δεν έχουν να στείλουν. Απλά τα πράγματα. Μάλιστα. Απλά δεν υπάρχει.
Γιατί όπως έχουμε πει και τις προηγούμενες φορές, υπάρχει πρόβλημα στην πρώτη ύλη. Τα εργοστάσια που παράγουν τα φάρμακα έχουν μια συγκεκριμένη δυναμική, πόσα κομμάτια μπορούν να παράξουν την ημέρα. Αυξημένη ζήτηση σε όλη την Ευρώπη, γιατί δεν είναι ένα ελληνικό φαινόμενο. Το φαινόμενο αυτό υπάρχει στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Ισπανία, στη Γερμανία, παντού. Είναι πανευρωπαϊκό το πρόβλημα και γι' αυτό και κάποιες πληροφορίες λένε ότι κατευθύνονται προς Ασία αυτά τα φάρμακα στις παράλληλες εξαγωγές που γίνονται. Δείτε, αν γίνονται παράλληλες εξαγωγές, αυτό το ξέρει το Υπουργείο, προφανώς πηγαίνουν σε χώρες οι οποίες τα πληρώνουν περισσότερο. Μάλιστα. Δείτε, τρία φάρμακα τα οποία είναι πολύ διαδεδομένα και πολύ γνωστά στον κόσμο. Τα φάρμακα αυτά, το αέριο στο σιρόπι, το ξέρουν όλοι όσοι έχουν μικρά παιδιά. Mm-hmm. Το σίγγιουλα, τα φακελάκια, που είναι για θεραπείες, είναι κάτι το οποίο το χρησιμοποιούν πάρα πολλά παιδιά, μικρά παιδιά σε ηλικία που δεν μπορούν να πάρουν χάπι. Και δεν υπάρχει αντικατάστατο αυτού του φαρμάκου. Αυτά λοιπόν τα φάρμακα, η Σελεστόν Κρονοντόζε, μία ένεση κορτιζονούχα. Αυτά, επίσημη ανακοίνωση από την εταιρεία, η οποία λέει ότι δεν θα τα ξαναφέρουν εισαγωγή στην Ελλάδα. Αυτός ο λόγος που δεν θα τα φέρουν στην Ελλάδα είναι οι τιμές οι οποίες εμείς δίνουμε στα φάρμακα στα χώρα. Για αυτούς είναι ασύμφορα, άρα τα φάρμακα αυτά πηγαίνουν αλλού. Τι σημαίνει αυτό, ότι και όταν υπήρχε έλλειψη στην Ελλάδα, κάποιοι τα μαζεύανε και κάποιοι τα εξήγαγαν. Αυτά λοιπόν τα φάρμακα πηγαίνανε στο εξωτερικό. Σίγουρα πηγαίνανε στο εξωτερικό. Γιατί εμείς τα ψάχνουμε μήνες, τα ψάχνουμε ας το πούμε από το καλοκαίρι και δεν τα βρίσκουμε. Το singular το ψάχνουμε τουλάχιστον 2 χρόνια να το βρούμε. Τώρα... Και η βασική αιτία είναι η τιμή στο φάρμακο. Η οποία, θα σας πω και κάτι άλλο, από 30 νομίζω ή 31 κάπου εκεί τέλος του μήνα, mm-hmm. θα έρθει το νέο δελτίο τιμών των φαρμάκων. Αυξημένο. Το οποίο νέο δελτίο τιμών θα είναι, όχι καλέ, πιο αυξημένο, μειωμένες τιμές. Mm. Άρα, με τη μείωση των τιμών θα το δούμε και προχωρώντας και πηγαίνοντας μέχρι Φεβρουάριο, Μάρτιο, θα δείτε πόσα άλλα φάρμακα θα εξαφανιστούν από την ελληνική αγορά. Με τον ίδιο μαγικό τρόπο. Δεν θα τα ξαναφέρουν οι εταιρείες. Γιατί γίνονται σύμφορα. Γιατί το φάρμακο από το 12 ακολουθεί μία πτωτική πορεία. Ο κόσμος μπορεί να φωνάζει και να λέει ότι το φάρμακο είναι ακριβό. Δεν είναι ακριβό. Το φάρμακο το οποίο αποζημιώνει το κράτος, το φάρμακο αυτό έχει μία σταθερά μειούμενη πορεία. Δεν κάνει κάτι άλλο. Κάθε 6 μήνες ανακοστολόγηση των φαρμάκων προς τα κάτω. Τότε ο φόβος μας πια είναι, έχει να κάνει είτε με αυξήσεις, ότι θα προδηγηθούμε σε αυξήσεις ή ότι θα βγουν κάποια φάρμακα από τις λίστες. Ναι, και με τι θα αντικατασταθούν, ας πούμε, αυτά τα αέριους που είπες Γιάννη, και αυτά που είναι σημαντικά. Τι θέλουμε να πετύχουμε, να βρίσκουμε το φάρμακο και ας το πληρώνουμε πιο ακριβά ή να μην το βρίσκουμε. Και να το βρίσκουμε είναι, και να το αγοράσουμε έτσι όπως είναι, πρέπει. Εδώ είναι να μας πει κάποιος τι είναι αυτό που θέλει. Γιατί η πολιτική μειώνω, φτάνουμε σε ένα σημείο που λέμε το φάρμακο αυτό πλέον δεν κυκλοφορεί και δεν θα το σταματήσει ο φαρμακοποιός, θα το σταματήσουν οι εταιρείες. Μάλιστα. Εμείς εξάλλου όλα αυτά τα χρόνια έχουμε μάθει να χορεύουμε όπως μας παίζουν τη λίρα. Ναι, και βέβαια σε μια αύξηση τιμών των φαρμάκων, η συμμετοχή του κράτους σε αυτή την περίπτωση θα την αντέξουν τα ΟΕΟΠΗ και τα ταμεία τα οποία θα κληθούν να καλύψουν αυτή την οποιαδήποτε αύξηση. Θα υπάρχει αυτή η δυναμική. Αυτό είναι κάτι το οποίο το κανονίζει το Υπουργείο, το κανονίζουν οι ειδικοί οικονομολόγοι οι οποίοι είναι μέσα στα Υπουργεία και τα οποία κάνουν τις κοστολογήσεις και ξέρουν και πόσα χρήματα μπαίνουν από τους ασφαλισμένους οι οποίοι, γιατί ουσιαστικά ο κάθε ένας ο οποίος είναι ασφαλισμένος πληρώνει για την ιατροφαρμακευτική του περίθαλψη ένα ποσό. Ένα από το ποσό αυτό πηγαίνει και στον ΟΕΟΠΗ για τα φάρμακα. Μάλιστα. Και μετά δεν είναι το θέμα, δηλαδή
το έχω πει πολλές φορές και θα πρέπει λίγο να το έχουν καταλάβει ο κόσμος. Γιατί δεν είναι μόνο η μείωση της τιμής, είναι και το παιχνίδι που γίνεται όσον αφορά τη τιμή αναφοράς του φαρμάκου και την εμπορική τιμή. Εκεί πλέον ο ασφαλισμένος πληρώνει περισσότερα. Καταλάβατε. Μάλιστα. Διότι όταν σου λέει ότι το φάρμακο κάνει 10 ευρώ και το κράτος αποζημιώνει τα 5, η διαφορά τα 5 ευρώ την επιβαρύνεται ο ασφαλισμένος. Και η συμμετοχή η οποία είναι στο φάρμακο πηγαίνει στο 5 ευρώ που δίνει το Υπουργείο. Άρα λέει το Υπουργείο 25% για τα 5 ευρώ και τη διαφορά την πληρώνει επίσης ο ασφαλισμένος. Άρα από εκεί του έρχεται να πληρώσει το 60-65% της τιμής του φαρμάκου. Δεν πληρώνει ποτέ το 25% ή δεν πληρώνει το 0%. Ναι, αυτός ο φαύλος κύκλος βέβαια πάντα γυρνάει στον ασφαλισμένο, όπως πολύ σωστά είπατε, αλλά... Σίγουρα ναι. Πηγαίνει και αυτός ο οποίος το πληρώνει είναι ο ασφαλισμένος, αλλά από την άλλη πλευρά ο ασφαλισμένος έχει να βρει και το φαρμακό του. Σίγουρα. Ναι. Για να μου κινδυνεύουν ζωές έτσι με την έλλειψη αυτών των φαρμάκων τώρα, πιστεύεις? Υπάρχουν στα νοσοκομεία, δηλαδή αν κάποιος χρειαστεί να πάει στο νοσοκομείο, υπάρχει φάρμακο στο νοσοκομείο? Γιατί και αυτό είναι ένα σοβαρό ερώτημα. Δείτε, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το απαντήσουν οι συνάδελφοι. Ναι, όχι, λέω από ό,τι γνωρίζει, αν γνωρίζει. Που εργάζονται στο νοσοκομείο. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο εμείς τι επάρκειες έχουν τα νοσοκομεία, τι φάρμακα. Θεωρώ ότι όταν είναι να βγάλουν έξω μια εταιρεία, ας το πούμε, 100 κουτιά από ένα φάρμακο, το μεγάλο κομμάτι θα πάει να καλύψει τις ανάγκες των νοσοκομείων. Να. Και μετά να βγει στο εμπόριο στις φαρμακαποθήκες και κατ' επέκταση στα φαρμακεία. Αυτή είναι μια λογική πορεία η οποία υποθέτω ότι γίνεται και πρέπει να γίνεται. Από την, άλλη πλευρά, από την άλλη πλευρά, αν κινδυνεύουν, κινδυνεύουν άτομα με την έλλειψη αυτή προφανώς, φαρμάκων, γιατί... προφανώς, σας λέω, προφανώς, γιατί το να μας παίρνουν τηλέφωνο ή να έρχονται από Θεσσαλονίκη, από Θεσσαλονίκη, μα και από τον Άγιο Νικόλο, μα και από το Ηράκλειο, μα και από άλλα σημεία που παίρνουν και δεν λένε από πού παίρνουν και αρωτάνε αν υπάρχει το τάδε φάρμακο. Καταλαβαίνετε, και τα φάρμακα αυτά από την εικόνα που έχουμε εμείς είναι φάρμακα για σοβαρές παθήσεις, είναι φάρμακα τα οποία τα αγοράζουν μέσω του φαρμακείου, δεν είναι ένα φάρμακο το οποίο το παίρνουν μέσω ΕΟΠΗ, δηλαδή τα φάρμακα, τα ΦΙΚ, τα φάρμακα υψηλού κόστους. Καταλαβαίνει κανένας ότι ναι, υπάρχει πρόβλημα, ναι, τα φάρμακα αυτά τα έχουν απόλυτη ανάγκη ειδικές κατηγορίες ασθενών, και τα φάρμακα αυτά δεν τα βρίσκουν. Άρα κατ' επέκταση εύκολα θα μπορεί να μπει σε κίνδυνο η ζωή ενός ασθενούς. Ναι. Δηλαδή ούτε και υποκατάστατα γενώσιμα που κουβεντιάσαμε τόσο καιρό και τα λέγαμε, ούτε και εκεί υπάρχει. Ας βγάλουμε τον όρο γενώσιμο. Αυτά τέλος πάντων. Ναι, δηλαδή προημερών με καθύβρισε ένας, ο οποίος ήρθε με μια ηλεκτρονική συνταγή να πάρει ένα αντιβιωτικό. Του δώσαμε το πρώτο διαθέσιμο αντιβιωτικό και από τη λίστα έτσι όπως το έβγαζε το ΕΟΠΗ. Αυτός ήθελε ένα συγκεκριμένο μιας μεγάλης εταιρείας, το οποίο όμως είναι σε έλλειψη, δεν υπάρχει κατ' επέκταση, δεν μπορούσαμε να του το δώσουμε και δεν μπορείτε να φανταστείτε τι φασαρία έκανε μέσα στο φαρμακείο. Ας βγάλουμε λοιπόν τον όρο γενώσιμο, γιατί ο κόσμος μπερδεύεται, γιατί ο κόσμος σκέφτεται κάτι άλλο. Οτιδήποτε φάρμακο υπάρχει στην ελληνική αγορά είναι φάρμακο ισοδύναμο. Τελεία και παύλα. Ναι. Εντάξει, το χρησιμοποιείς αυτό τον όρο όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά για να καταλαβαίνόμαστε. Έτσι, εγώ δεν... όταν τους βλέπω και είναι έτσι κολλημένοι και, και ψάχνουν μιας πολυεθνικής εταιρείας φάρμακο, τους κάνω την ερώτηση πως έχουν μετοχές στη συγκεκριμένη εταιρεία. Γιατί δεν εξηγείται διαφορετικά. Έχεις μια ανάγκη. Χρειάζεσαι ένα φάρμακο. Αλλά θες να πάρεις το συγκεκριμένο, μόνο άμα έχεις μετοχές και θες να ανεβάσεις το τζίρο. Εντάξει, υπάρχει και ο φόβος, Γιάννη Ασπραδάκη, του κόσμου, ναι, μήπως ας πούμε και φόβο, δεν εκεί καταλαβαίνεις. Προσπαθούμε, εμείς προσπαθούμε αυτό το φόβο να μην τον καλλιεργήσουμε. Ναι.
Εντάξει, και οπότε, να δεχτεί ο καθένας στην απάντηση. Υπάρχει αντικατάσταση του φαρμάκου, ας πούμε, δηλαδή θα καλυφθεί ο κόσμος. Είπες ότι εκεί μπορεί να κινδυνεύσουν και ανθρώπινες ζωές. Εκεί είναι ο αγώνας μας. Να. Ο αγώνας μας είναι να μην κινδυνεύσει κανένας, να βρεθεί ένα υποκατάστατο ισοδύναμο φάρμακο, ώστε να μπορέσει να εξυπηρετηθεί, να περάσουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο και να δούμε τι θα επακολουθήσει, τι θα γίνει στο μέλλον. Ναι, γιατί είναι μια κατάσταση η οποία δυστυχώς διαιωνίζεται και τελικά αυτή η εξομάλυνση, όπως λέγαμε και πιο πριν, δεν έρχεται και βλέπουμε ότι η όλη διαδικασία οδηγεί και σε συγκρούσεις μεταξύ των πελατών με εσάς που δεν έχετε καμία, καμία ευθύνη για όλο αυτό που συμβαίνει. Βεβαίως. Ναι, εσείς είσαστε εκεί για να παρέχετε αυτό το θέμα, το οποίο σας το έχουν ουσιαστικά αποσύρει από την αγορά για λόγους τιμής ή για διάφορους λόγους. Και λέει και ένας φίλος, ο Γιάννης Πραδάκη, ότι αυτό που λέτε δηλαδή είναι ότι θα πουλάει η εταιρεία όσο θέλει το φάρμακο, αλλιώς θα το αποσύρει. Και ο ΕΟΦ δεν ελέγχει, είναι το ερώτημα του μαζί με την τοποθέτηση ενός φίλου μας εδώ, ακροατή. Αυτός είναι υποτίθεται ο ρόλος του ΕΟΦ και της Επιτροπής Διαμόρφωσης Τιμών. Να. Και πάντα μιλάμε στα πλαίσια, στα πλαίσια της, πώς να το πω, να φτιάχνουν τις τιμές βάσει μιας πολιτικής η οποία λέει ότι η Ελλάδα θα πρέπει να έχει μια χαμηλή τιμή για να υπάρχει εξισορρόπηση με τις τιμές της υπόλοιπης Ευρώπης και να βγάζουν τα μέσους όρους. Καταλάβατε. Δηλαδή, στατιστικά, η στατιστική είναι αυτή που μας δυσκολεύει τη ζωή αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Οπότε, έτσι κλείνοντας... Μα η πλάκα είναι η εξής, την οποία πολλοί δεν το καταλαβαίνουν. Όταν ένα φάρμακο εξαφανιστεί από την αγορά, το κράτος, μέσω του ΙΦΕΤ, που είναι εισαγωγικός οργανισμός κρατικός, φέρνει τα φάρμακα τα απαραίτητα για τον ασθενή, τα φέρνει από το εξωτερικό. Εάν δείτε τις τιμές που έχουν αυτά τα φάρμακα, θα τρελαθείτε. Οι τιμές αυτές είναι 5 και 6 φορές πάνω από την τιμή που πουλιόταν το φάρμακο όταν κυκλοφορούσε στην Ελλάδα. Αναγκάζονται λοιπόν να το αγοράσουν σε μια πολύ πιο ακριβή τιμή και να το βάλουν μέσα στη χώρα. Και ρωτώ τώρα εγώ απορία κάποιο ο οποίος δεν ξέρει πολλά. Δεν θα μπορούσαν να αυξήσουν την τιμή με τέτοιο τρόπο ώστε οι εταιρείες να τους συμφέρει να το πουλήσουν στην Ελλάδα, αντί να βγαίνουμε εμείς σαν κράτος και να δίνουμε το χρήμα, το συνάλλαγμα στο εξωτερικό για να το φέρουμε αυτό το φάρμακο 6 φορές, 7 φορές πάνω την τιμή που πουλιόταν στην Ελλάδα. Ναι, βέβαια, σε αυτή την περίπτωση μπορεί να πει κάποιος ότι θα υποκύπτει ουσιαστικά στην πίεση των φαρμακευτικών εταιριών, έτσι ώστε να πουλήσει πιο ακριβά για να ικανοποιηθούν αυτές. Είναι ένας φαύλος κύκλος και εκεί πάλι. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, δηλαδή, πιστεύω. Και τι είναι καλύτερο, να φύγει ένας ασθενής επειδή δεν βρήκε το φάρμακό του ή να πούνε στην κυβέρνηση ότι ενέδωσε στις πιέσεις των βιομηχάνων. Γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής ο άλλος ο οποίος ταλαιπωρείται, το τελευταίο πράγμα που τον ενδιαφέρει είναι τι θα πούνε όποιος μιλήσει, όποιος πολιτικός μιλήσει και πει και κάνει αντιπολίτευση πάνω στο κομμάτι αυτό. Τον άλλο δεν τον αφορά. Τον αφορά ως επιτοπλίστων να βρει το φάρμακό του, να κάνει τη δουλειά του, να πάει άνθρωπος του καλά. Σίγουρα το ζητούμενο είναι αυτό. Να, αυτό είναι το ζητούμενο, αλλά και να ξέρει και ποιος και τι γίνεται και γι' αυτό σας έχουμε και εμείς εδώ σήμερα. Εγώ από την πλευρά μου προσπαθώ να εξηγήσω 10 πράγματα τα οποία συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη φαρμακευτική αγορά. Μάλιστα, η ουσία αυτή είναι ότι πραγματικότητα. Αυτό, κρατά αυτό, ότι κινδυνεύει έτσι δυνητικά ο κόσμος να χάσει τη ζωή του από την έλλειψη φαρμάκων, έτσι. Αυτό, και σοβαρών φαρμάκων. Και σοβαρών φαρμάκων. Έτσι. Ναι, για πολύ σοβαρές ασθένειες που δεν μπορούν να αντικατασταθούν από κάποιο άλλο. Ναι, αυτό. Τι να πω, Γιάννη. Και θα λέω, και για ποιο λόγο θα πρέπει ο άλλος να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία όπου έχει γνωστό, όπου έχει φίλο, όπου έχει συγγενή, να τον στέλνει να ψάχνει να βρει αυτό το φαρμακάκι. Να. Για ποιο λόγο.
Και ας είναι καλά, ας είναι καλά και εδώ να δώσω τα εύσημα σε αυτόν ο οποίος έβγαλε την ηλεκτρονική συνταγογράφηση συγκεκριμένα. Ναι. Από κάποιος της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, πώς που λένε αυτούς, οι οποίοι δίνουν τη δυνατότητα. Ήταν πιο παλιά. Πρωτίστως ήταν το Ταμείο των Δημοσιογράφων, ο οποίος το παρήχε στο κράτος και από εκεί και πέρα πήρε το δρόμο του. Έκανε χρόνια να εφαρμοστεί, αλλά πήρε το δρόμο του. Λοιπόν, δείτε το εξής. Ο άλλος γράφει μια συνταγή στη Θεσσαλονίκη και εγώ τη συνταγή αυτή μπορώ να την εκτελέσω στην Ιερά Πέτρα. Αυτό είναι ένα κομμάτι, γιατί μπορεί κάποιοι να έχουν την απορία και καλά. Σου ζητάνε ένα φάρμακο από τη Θεσσαλονίκη, εσύ πώς την εκτελείς αυτή τη συνταγή? Την εκτελώ πολύ εύκολα, γιατί πλέον με την άλλη συνταγογράφηση σου δίνει τη δυνατότητα να έχεις εσύ σαν φαρμακοποιός άειλα τη συνταγή και να μπορέσεις να την εκτελέσεις. Μάλιστα. Ναι, οπότε τι να πούμε κλείνοντας τον κόσμο, στους γονείς που ψάχνουν ένα φάρμακο για τα παιδιά, ειδικά όλα αυτά τα αέριους και τα λοιπά που χρησιμοποιούν τα παιδιά, είτε για ρινίτιδες αλλεργικές, είτε κρυώματα, είτε. Εκεί τώρα τι κάνουμε? Σε αυτή την κατηγορία είναι το ξοζάλ. Το ξοζάλ είναι ελλειπτικό, δεν το βρίσκουμε. Έτσι, λέμε τώρα για ένα φάρμακο το οποίο η εταιρεία στέλνει ένα. Ναι. Δύο το μήνα. Έτσι, γελία πράγματα. Μιλάμε για το ρουπαφίν. Το ρουπαφίν έχουμε μία πληροφορία ότι θα βγάλει μερικά κομμάτια στην αγορά. Ναι, ποιες θα τα πάρει? Μέχρι τότε απλά περιμένουμε. Απλά προσαρμόζουν οι παιδίατροι τις αγωγές τους με ένα διαφορετικό τρόπο ώστε να καλυφθεί το παιδί. Μάλιστα. Οπότε υπάρχει αυτός ο τρόπος να μπορούν να καλυφθούν τα παιδιά, γιατί αυτό είναι και το μεγάλο ζητούμενο. Γιατί σε μια κατάσταση που επικρατεί αυτή η τριδημία, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία στους γονείς για τα παιδιά. Και σε όλους μας, βέβαια. Ένα άλλο πράγμα το οποίο θέλω να θίξω με την ευκαιρία τώρα που μου πέρασε από το μυαλό. Επειδή το έχουν παρατηρήσει το φαινόμενο, έχω εγώ λίγο φάρμακο, το δίνω στη γειτόνισσα, το δίνω στην ξαδέρφη, το στέλνω. Και είναι το θέμα να διασφαλίσουν ο καθένας από αυτούς ότι το φάρμακο είναι σωστά συντηρημένο. Έτσι, και να προσέξουν πάνω στο κομμάτι αυτό, να είναι λίγο επιφυλακτικοί, μην τυχόν το φάρμακο αυτό δεν έχει συντηρηθεί σωστά. Έτσι, είναι κάτι το οποίο το επισημαίνω, γιατί το έχω δει και συμβαίνει. Και θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή αυτό. Και να κοιτάνε και την ημερομηνία λήξης, γιατί πολλοί στοκάρουν φάρμακα τα οποία κάποια στιγμή που χρειαστούν ή νομίζουν ότι το χρειάζονται, το χρησιμοποιούν χωρίς να κοιτάξουν την ημερομηνία λήξης. Θεωρώ ότι είναι. Το ξέρουν πια αυτό και θα πρέπει να ρίχνουν μια ματιά στην ούγια που λένε. Μάλιστα, σωστά. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη Ασπραδάκη, για τις πληροφορίες. Καλημέρα σας, εύχομαι. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Και ελπίζω να εξομαλυνθεί η κατάσταση όσο το δυνατόν πιο σύντομα γίνει. Σύντομα. Να. Έτσι, γιατί τώρα χρειαζόμαστε. Για να αλλάξουμε και εμείς λίγο από την πίεση. Να είστε καλά. Καλημέρα.